Εγώ είμαι ο Γιώργος Κατσής, παίζω το Ζήκο. Ο Ζήκος είναι ένας από τους τέσσερις μιας παρέας οι οποίοι τραμπουκίζουν το γυαλάκια λόγω της διαφορετικότητάς του και λόγω του ότι έχει μείνει στην ίδια τάξη. Ας πούνε και οι άλλοι τίποτα. Ωραία, εγώ είμαι η Φρέτα. Παίζω τη Φρέτα. Είμαστε σε ένα σχολείο. Ωραία, δεν το έχω καθόλου. Και τραμπουκίζουμε το γυαλάκια που είναι λίγο διαφορετικός από εμάς. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Και κάναμε πόσους μήνες πρόβα γι' αυτό. Δύο μήνες. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει κάτι ωραίο. Αυτό, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει, μην δείτε ταλαιπωρήσει άλλο. Ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Από τη δική σας προσωπική εμπειρία, είχατε ποτέ, σαν παιδιά, δείτε περιπτώσεις bullying σε άλλα παιδιά? Νομίζω φυσικά, ναι. Καταρχήν, εγώ ήμουν πρώτος bullying, να ξέρετε τι κρύο. Αν λεγόταν bullying αυτό τότε, εγώ θα είχα αποβληθεί από το σχολείο. Σου φαίνεται? Έδερνα πολύ παιδάκια. Ακόμα σου φαίνεται? Ακόμα σου φαίνεται? Γι' αυτό μέσα από την παράσταση, για να εξηλωθώ για όλα αυτά που έκανα μικρή. Όπω. Ήμουν πολύ βάρβαρη. Βέβαια. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν θύμα bullying. Και εγώ ήμουν θύμα, κι εγώ. Ναι. Θα σα είπα και διάφορα πράγματα. Γιατί? Οπότε το έχω βιώσει πολύ αυτό. Πρώτα απ' όλα επειδή είμαι σκούρη. Ναι, ναι. Λέγανε, ας πούμε, γύφτισα, μαύρη, μου λέγανε διάφορα. Γενικώς τα παιδάκια μικρά είναι αρκετά σκληρά, δεν είναι καθόλου παιδάκια αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έρχονται στην παράσταση? Αυτό είναι μια απαραίτητη φάση που πρέπει να περάσουν τα παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι είναι σκληρό και τι δεν είναι σκληρό. Φυσικά. Αυτό το αντιλαμβάνονται μόνο όταν βλέπουν τι αποτέλεσμα έχει στον άλλον αυτό. Είναι μια απαραίτητη φάση που πρέπει να περάσουν. Είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο. Πρέπει να είναι κακοί για να καταλάβουν τι κάνουν στον άλλον, έτσι ώστε να το σταματήσουν. Τώρα είναι μια πολύ διαφορετική εποχή, βέβαια, όπου το κακό γίνεται ψηφιακά κυρίως και δεν έχουν ιδέα τι κάνουν στον άλλον. Οπότε έχει περάσει πολύ πιο επικίνδυνο στάδιο ο τραμπουκισμός. Το περίεργο είναι ότι όταν παίζουμε την παράσταση και στη σκηνή που σπάνε τα γυαλιά του, πώς παίρνουν το μέρος τα παιδιά, είτε με εμάς που τους πάμε τα γυαλιά και κάποια γελάνε με το γεγονός, και κάποια άλλα σοκάρονται. Ας πούμε ότι πολλές φορές δεν παίζουμε και σπάνε τα γυαλιά και κάνουν και γελάνε, ας πούμε. Και είναι λίγο, oh, okay, γελάνε με αυτό, ας πούμε, και άλλα που σοκάρονται. Με το τι ταυτίζονται τα παιδιά, γενικά νομίζω ότι μέσα στο έργο, και αυτό μπορεί να είναι μια επιτυχία και του έργου, είναι ότι μεταβάλλεται, αλλάζει. Στην αρχή, τα τέσσερα παιδάκια που τραμπουκίζουν, ας πούμε, το γυαλάκι, έχουν πολύ πλάκα. Γιατί παίζουν, γιατί έχουν πλάκα, γιατί είναι πολύχρωμα, γιατί είναι αστεία. Και μετά σιγά σιγά, όταν ο γυαλάκιας αρχίζει και με κάποιο τρόπο αμήνεται, ή αρχίζουμε και τον γνωρίζουμε και το τι περνάει και βλέπουμε τη ζωή του, αρχίζουν ενδεχομένως και τα παιδιά που πριν γελάγανε με όλα αυτά τα γεγονότα, να αρχίζουν να νιώθουν άσχημα και να λένε: όχι, ο γυαλάκιας. Όχι. Με αυτόν είναι, έχει δίκιο. Είναι καλός. Είναι και αυτός το ίδιο. Εγώ πιστεύω για κάποιο λόγο όλοι μας σε αυτές τις ηλικίες έχουμε περάσει και τους δύο ρόλους. Δηλαδή, ναι, και εγώ έχω αισθανθεί και στη θέση του γυαλάκια και έχω αισθανθεί, βέβαια, ίσως μάλλον περισσότερο και στη θέση των άλλων των παιδιών, ας πούμε, που τα κάνουν αυτά. Αλλά σίγουρα έχω αισθανθεί και τα δύο συναισθήματα. Δηλαδή, το ότι εμπλέκεται το κοινό και στις δύο πλευρές είναι, νομίζω, μια. Μα το bullying πια δεν είναι μόνο στον κόσμο των παιδιών, στο σχολείο. Bullying, όπως ξέρουμε όλοι, έχουμε αρχίσει να το δεχόμαστε παντού. Στον εργασιακό χώρο, στην κοινωνία μας. Και είναι κάτι πραγματικά, όπως είπε και ο Βασίλης, ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον. Όλοι έχουμε αυτά τα ακούσματα του κατακτητή, του αυτού που ασκεί βία και αυτού που δέχεται βία. Εγώ που κάνω τη μαμά του γυαλάκια, ας πούμε, τώρα μια και λέει για την οικογένεια ο Πέτρος, ενώ νομίζω ότι είμαι μια καλή μαμά και λίγο υπερπροστατευτική, είμαι μια μαμά που είναι χειριστική με το παιδί της. Δεν το ακούει, είναι κλεισμένη, δεν ακούει τι έχει να της πει και τον βάζει και αυτή στη θέση του θύματος άθελά της. Δηλαδή η παράστασή μας δείχνει και άλλες πλευρές, δείχνουν τη σχέση των παιδιών μεταξύ τους, δείχνει και το φόβο του δασκάλου, ότι εκείνος είναι φοβισμένος και δεν ξέρει πώς να χειριστεί την κατάσταση, ούτε την προσωπική του κατάσταση, ούτε του παιδιού. Το φόβο της μαμάς σε σχέση με το τι θα πούν οι άλλοι, τι θα πει ο άντρας της, τι θα πει η οικογένεια, τι θα γίνει στο σχολείο. Και πόσο ένας φόβος μπλέκεται με τον άλλον και δημιουργεί αυτό το κλίμα. Ήθελα να μου πεις εσύ τώρα δύο λόγια σχέση με το έργο. Το ποιος είναι ο συγγραφέας? Το έργο είναι το τρίτο κατά σειρά που κάνουμε του ίδιου συγγραφέα. Προστίθεται στο ρεπερτόριό μας μετά το «Μια γιορτή στην Ουριάν» και το «Τζέλα Λελα Κόρνας». Έρχεται και αυτό, το είστε και φαίνεστε.
αυτό που χαρακτηρίζει για τα τρία είναι ότι προσπαθούν, ας πούμε, να ερευνήσουν πάντα τις κοινωνικές αντιφάσεις και τις συνθήκες οι οποίες γεννάνε, ας πούμε, όλα αυτά τα κακώς κείμενα που σατιρίζουν τα έργα. Δηλαδή, είτε είναι ο ρατσισμός, είτε είναι, ας πούμε, η έλλειψη ελευθερίας στο παιχνίδι, είτε είναι εδώ πέρα, ας πούμε, το bullying, επιθετικότητα κτλ. Και κυρίως και εδώ πέρα, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι προσπαθεί να ξεπροστιάσει, να αποκαλύψει, να φωτίσει τις αιτίες που γεννάνε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Την επιθετικότητα, έναν μόνιμο, ας πούμε, εκνευρισμό που προκαλείται από κάποιον φόβο, ο οποίος προκαλείται από την αντιγωνιστική συνθήκη, ας πούμε, της ύλης του σχολείου, από το εκπαιδευτικό σύστημα. Και ο δάσκαλος το ίδιο και αυτός είναι σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα, είναι αντιμέτωπος με μια ύλη που πρέπει να παραδώσει. Και όλο αυτό επιφέρει, ας πούμε, αυτή τη συμπεριφορά που πολλές φορές ο άνθρωπος ως συλλογικό και κοινωνικό ζώο κάνει ομάδες και βρίσκουν έναν στον οποίο ξεσπάνε. Εδώ πέρα νομίζω αυτό κάνει. Αποκαλύπτει και αποδίδει στη ρίζα του προβλήματος όλη αυτή την συμπεριφορά. Ξέρεις, επειδή το έχω δει το έργο, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ένα παιδικό έργο, απευθύνεται και σε μεγάλους ουσιαστικά. Απόλυτα. Εγώ πιστεύω ότι απευθύνεται σε αυτές και στα τρία χαμηλότερα στρώματα της παιδείας. Δηλαδή, παιδιά, δάσκαλοι, γονείς, τους αφορά με τον ίδιο τρόπο. Όχι λιγότερο, όχι περισσότερο τον έναν ή τον άλλο. Είναι και για τους τρεις σίγουρα. Και είναι ένα έργο, είναι καλό θέατρο, μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας. Είναι μια ωραία ιστορία. Είπατε προηγουμένως για πώς αντιδρούν τα παιδιά. Έχετε μιλήσει με ενήλικες κάποιες για το ίδιο έργο? Έχετε δει ή αντιδράσει μέσα στο θέατρο? Κυρίως οι καθηγητές έχουν μια τάση να προσπαθούν να σοπάσουν τα παιδιά σε οποιαδήποτε αντίδραση. Ναι. Είτε ησυχία, είτε οτιδήποτε. Οπότε οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι. Ας μην συνεχίσω εγώ με τους δάσκαλους, γιατί τους μισώ. Υπάρχουν δάσκαλοι και δάσκαλοι. Εμείς κάνουμε πολλά χρόνια παιδικό θέατρο και έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς μέσα από τη συνοδεία που έχουν στα μικρά παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε την ιστορία και παρακολουθούν σαν καλοί θεατές θέατρο, γιατί και αυτό είναι αρκετά δύσκολο να είναι κάποιος καλός θεατής στο θέατρο. Τα παιδιά συνήθως δεν ξέρουν πώς να παρακολουθήσουν θέατρο. Έχουν μάθει από την τηλεόραση και από τα video game και τους γρήγορους ρυθμούς, και όταν έρχονται σε επαφή με κάτι ζωντανό, δυσκολεύονται. Αντίστοιχα, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που δεν ξέρουν να παρακολουθήσουν θέατρο. Ασχολούνται με το κινητό τους ή βγαίνουν έξω για καφέ. Έχουμε δει και τέτοια στοιχεία. Αυτά, όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζουν και λιγοστεύουν. Και θα έλεγα ότι φέτος, ας πούμε, δεν έχουμε δει καθόλου αυτό το φαινόμενο. Τους αφορά πάρα πολύ αυτό το έργο, γιατί μιλάει ο δάσκαλος για προβλήματα που έχουν σήμερα, στο 2016. Με υπεράριθμους, με μισθούς που μειώνονται, με θέσεις εργασίας που δεν βρίσκουν, και αυτά τα θέματα τα θίγει το έργο μας. Οπότε τους βλέπεις και πολλές φορές σε σημεία του έργου που πραγματικά παρακολουθούν με πλήρη συνέστηση, γελάνε σε σημεία που γελάει μόνο ο δάσκαλος. Ας πούμε, στο σημείο που λέει «φοβάσαι και εσύ να μην μείνεις», που λέει η μάνα στο δάσκαλο, παρατηρώ πολλές φορές που γελάνε, δίνουν ένα χαμόγελο μόνο οι δάσκαλοι. Και στο τραγούδι του σαν να το έχουν ζήσει, σαν να είναι προσωπική του εμπειρία. Εμένα η μεγαλύτερη ανησυχία μου, εμένα προσωπικά, σαν μέλος, ας πούμε, της παράστασης, είναι η αυτονομία που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά, να μην την ευνουχίσει ο δάσκαλος αργότερα την επόμενη μέρα στην τάξη. Ναι. Που κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα προσπαθήσει να γίνει, γιατί δίνονται πολλές ευθύνες στους καθηγητές αυτούς καθ' αυτούς. Mm-hmm. Και στο έργο μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα δασκάλου, αλλά η πραγματικότητα δεν έχει τέτοια παραδείγματα, mm-hmm. σχεδόν κανέναν. Mm-hmm. Οπότε η μεγαλύτερη ανησυχία είναι αυτή, να καταλάβουν ότι πρέπει να καταλάβουν αυτή τη μεγάλη αυτοσυντήρηση που πρέπει να έχουν τα παιδιά στο σχολείο και να καταλάβουν ότι είναι εντελώς στο δικό τους χέρι το πώς θα μορφωθούν και τι θα μάθουν, και να μην προσπαθήσει να το αποβάλει στην τάξη ο δάσκαλος. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει και εκεί πέρα, και ο δάσκαλος είναι δέσμιος, συγγνώμη, και ο δάσκαλος είναι δέσμιος ενός εκπαιδευτικού συστήματος, ας πούμε, που τον αναγκάζει να φέρει πίεση, να βαθμολογεί αυστηρά, να πρέπει, ας πούμε, να επιβάλλει μία τάξη όπως προβλέπεται κτλ. Και αυτό με κάποιο τρόπο διαφαίνεται, δεν είναι ότι αποδίδονται, ας πούμε. Γενικά, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αγαπάει αυτή την παράσταση και αντιδράει έτσι θετικά, επειδή στο σύνολό της είναι ένας φόρος τιμής
στα χρόνια του σχολείου, στα μαθητικά χρόνια, στα θρανία κτλ. Δηλαδή, ακόμα και με τα προβλήματα που δείχνει, δημιουργεί αυθόρμητα και ακόμα και ειδικά σε ενήλικες μια συγκίνηση. Γιατί θυμούνται αυτές τις επαναλαμβανόμενες συνθήκες που δεν αλλάζουν ποτέ, ας πούμε, αυτή η σχέση θρανίου και έδρασης.